τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το Μάιο, τον προηγούμενο μήνα και ειδικά στο διάστημα από 20 έως 26 Μαΐου, όπως χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, που επικράτησαν στη Θεσσαλία, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο νομό Καρδίτσας, πιο συγκεκριμένα στο Δήμο, στα χωριά μάλλον του Δήμου Σοφάδων, αντίστοιχα στο νομό Λάρισας, στα χωριά του Δήμου Κιλελέρ και στα χωριά του Δήμου Φαρσάλων, στη Μαγνησία, Ζαγορά, Πουρή, Μακριράχη, το Ανήλιο. Είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα με δενδρόδες καλλιέργειες, αλλά και άλλες καλλιέργειες στον κάμπο να καταστραφούν. Τώρα, οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι μεγάλες. Και λόγω των χαλαζοπτώσεων, των ισχυρών ανέμων, των ραγδαίων βροχοπτώσεων, αλλά και των πλημμυρικών αντίστοιχα φαινομένων που προέκυψαν από τις βροχοπτώσεις. Έπληξαν καλλιέργειες όπως το Βαμπάκι, το Καπνό, Σιτηρά, το Καλαμπόκι, ο Ποροφόρα δέντρα βεβαίως, αμπέλια, τα οποία βρέθηκαν στο έλεος των καιρικών φαινομένων. Με συνέπεια, οι μεγάλες καταστροφές που σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις αγγίζουν και το 100% της παραγωγής. Θεωρούμε ότι επιβάλλεται άμεσα να γίνει γρήγορα μια δίκαιη δίκαιη καταγραφή και προοπτικά άμεσα να προχωρήσουν ο ΕΛΓΑ σε αποζημιώσεις το 100% της καταστροφής. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα προς τον Υπουργό είναι σε ποιες ενέργειες άμεσα θα προβεί ώστε να αποζημιωθούν στο 100% το επαναλαμβάνουμε της καταστροφής οι πληγέντες αγρότες παραγωγή των χωριών της Θεσσαλίας. Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση που καταθέτατε. Πραγματικά αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί τους αγρότες όλης Ελλάδος και ιδιαίτερα της περιοχής της δικής μας, αφού και εσείς και εγώ είμαστε Θεσσαλοί βουλευτές, που αφορά βέβαια την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτής στις καλλιέργειες. Καλλιέργειες σημαίνει ανοιχτές καλλιέργειες, όπου επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία φαίνονται ότι έρχονται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο έντονα πια στις μέρες μας, όπως είπα, εξαιτίας της αλλαγής του παγκόσμιου κλίματος. Αυτό βέβαια πρέπει να πω και οφείλω να πω ότι επηρεάζει και δοκιμάζει και τον ΕΛΓΑ ως οργανισμό αγροτικών ασφαλίσεων, από τη στιγμή που πια χρειάζεται να αποζημιώνει περισσότερες φορές και με μεγαλύτερα ποσά τους αγρότες, ενώ από την άλλη πλευρά διέπεται και λειτουργεί μέσα από έναν κανονισμό, ο οποίος είναι παλιός, ο οποίος κρατάει εδώ και πολλές δεκαετίες και χρειάζεται οπωσδήποτε ανανέωση, εξυγχρονισμό και αξιολόγηση, επαναξιολόγηση, ώστε και να μπορεί ο ΕΛΓΑ να ανταποκριθεί στα ζημιογόνα αίτια τα οποία όλο και πιο πολύ πληθαίνουν και από την άλλη πλευρά οι αγρότες μας να τυχάουν δίκαιας αποζημίωσης, όταν τελικά εμφανίζεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας έχουν εμφανιστεί και έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και χαλαζοπτώσεις, με ισχυρότερο φαινόμενο τη χαλαζόπτωση, η οποία έλαβε χώρα στις 26 Μαΐου και έχει προξενήσει σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες όπως είναι του Βίκου ή της Μυδικής, των Σιτηρών, της Βιομηχανικής Ντομάτας, Βάμβακος, των Οπροφόρων και των Κυπευτικών. Ήδη οφείλω να σας πω ότι αμέσως το Υπουργείο έδωσε κατευθυντήριες γραμμές. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα 90 αναγγελίες ζημιάς, δηλαδή οι αγρότες έχουν καλέσει, να το πω έτσι, τον ΕΛΓΑ, έχουν ειδοποιήσει ότι έχουν υποστεί ζημιά, ώστε να έλθουν τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ και να κάνουν τον επιτόπιο έλεγχο. Έχουν γίνει 90 αναγγελίες ζημιάς σε Καρδίτσα, Σοφάδες, Λάρισα, Κιλελέρ, Φάρσαλα, Ζαγορά. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιάς. Έχουν 15 μέρες, όπως ξέρετε, προθεσμία για να υποβάλουν δήλωση ζημιάς. Μέχρι τώρα έχουμε 300 υποβολές δηλώσεων. Παρόλο όμως που δεν έχει λήξει η προθεσμία των 15 ημερών, ήδη συνεργεία του ΕΛΓΑ επισκέπτονται τις πληγείς περιοχές και πραγματοποιούν τους ελέγχους και τις εκτιμήσεις. Σήμερα που μιλάμε, κλιμάκιο 14 γεωπόνων διενεργεί εκτιμήσεις στις καλλιέργειες που χρήζουν άμεση εκτιμήσεις κατά προτεραιότητα, όπως είναι για παράδειγμα ο Βίκος και η Μυδική και η Κερασιά. Και αμέσως μετά την λήξη του 15ημέρου θα ακολουθήσουν
και οι εκτιμήσεις και οι έλεγχοι στις υπόλοιπες καλλιέργειες, όπως είπα, σιτηρών, κυπευτικών, οπροφόρων και άλλων. Επιφυλάσσομαι για τα υπόλοιπα σε θεωρία. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσω από αυτό που βάλετε από την αρχή της πρωτολογίας σας. Αυτό που λένε οι αγρότες είναι ανοιχτό μαγαζί, τα χωράφια τους, οι καλλιέργειές τους. Όμως δείτε, και από αυτή την εξέλιξη, με τις καταστροφές τις τελευταίες που δεν είναι οι μοναδικές και στο παρελθόν υπήρχαν κάθε χρόνο, αν θέλετε και πιο συχνά ενδεχομένως, σημειώνονται. Βρίσκονται και σε αδιέξοδο μπροστά σε αδιέξοδα. Το καταλαβαίνετε, το κατανοείτε. Όπως είπατε και εσείς και γνωρίζουμε ότι είστε από μια αγροτική περιοχή. Λοιπόν, και σε αδιέξοδα και σε απόγνωση οι αγρότες και κυρίως οι μικρομεσαίοι αγρότες. Γιατί δείτε τώρα, πέρα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα ακραία φυσικά φαινόμενα που καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους, έχουν να αντιμετωπίσουν παράλληλα και μια πολιτική. Στο σύνολό της, μια αντιαγροτική πολιτική τόσο κυβερνήσεων όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέχονται πλήγματα από εκεί. Έρχονται και τα καιρικά φαινόμενα. Επιπτώσεις στο εισόδημά τους, κατανοητό, έως και καθόλου σε ορισμένες περιπτώσεις. Η κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, είτε είναι πλημελής ή έως και ανύπαρκτη. Τα ξέρετε καλά. Δεν λέω εντά και καλά για τις συγκεκριμένες ημέρους αυτών, αλλά γνωρίζουμε όλα την προηγούμενη εβδομάδα, μου απάντησε ο κύριος Βορύδης, τα κεράσια στον Τύρναβο και τα χλάδια δεν δικαιούνται. Τι θα απογίνουν για παράδειγμα αυτοί οι αγρότες. Δεύτερον, τώρα στα παραπάνω που υπόθηκαν, εάν προσθέσουμε και την άγρια φορολόγηση που υφίστανται οι αγρότες με τον ΕΦΚΑ, τα χαράτσα και πάει λέγοντας, τότε καταλαβαίνετε, γίνεται αντιληπτό γιατί και οι αγρότες βεβαίως αντιδρούν, διαμαρτύρονται και διεκδικούν καταγγέλλοντας παράλληλα την αντιαγροτική πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεκδικούν σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ το 100% των αποζημιώσεων στις καταστροφές που υπόκεινται οι καλλιέργειές τους μέσα από μια διαδικασία δίκαιων βεβαίως καταγραφών των ζημιών. Παράλληλα, μέσα από την ερώτηση αναδεικνύουμε ότι πέρα δηλαδή το ζήτημα των αποζημιώσεων, που είναι το πρώτο και βασικό που έχει να κάνει άμεσα και με το εισόδημα φυσικά των αγροτών, είναι και τα ζητήματα αναδεικνύονται για ακόμα μια φορά, για μια πολλωστή φορά και, και στη Θεσσαλία, οι τεράστιες ευθύνες αφενός μεν κυβερνήσεων, αλλά και περιφέρειας και τοπικών αρχών, τοπικής διοίκησης, δήμων, όπως και άλλων αρμόδιων φορέων, το ΕΒΓΟ, ΕΒ και τα λοιπά, διότι πολλές φορές στην περιοχή Θεσσαλίας, όπως είπα, γνωρίσαμε αντίστοιχα φαινόμενα με καταστροφές που οφείλονται, ένα μέρος εξ αυτών δηλαδή των καταστροφών, οφείλονται και στην έλλειψη, στις τεράστιες έλλειψεις και τα γνωρίζετε πολύ καλά, από τον νομό Τρικάλων για παράδειγμα, οφείλονται στην παντελή έλλειψη ή έστω υποτυπώδη, να το πω έτσι, κάποια έργα που γίνονται στα ζητήματα των εγκαιοβολητικών έργων, αποστραγγιστικά, αντιχαλαζική προστασία και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια συνολική πολιτική, βεβαίως εχμής ζήτημα που βάζουμε στο ερώτημα είναι η έγκυρη άμεση αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των πληγέντων αγροτών, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται και μια σειρά άλλων πολιτικών παρεμβάσεων προκειμένου να διασφαλίζεται, όσο αυτό είναι εφικτό, αλλά τουλάχιστον να δημιουργούνται οι υποδομές εκείνες που θα ελαχιστοποιούν τις καταστροφές της αγροτικής παραγωγής.